Αγαπημένη μου Ζωέλ, σαν να σου γράφω γράμμα νιώθω. Μ' αρέσει. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πολύ που είσαστε εδώ, που είσαι εδώ στην εκπομπή. Στον ελληνικό να μιλάμε. Να κάνουμε αυτή την κουβέντα και από κοντά. Και επέτρεψέ μου να ανασύρω από την κουβέντα που κάναμε λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Μία λέξη σου, το φως. Το φως. Μου είπες ότι επέλεξες πια να γράφεις για το φως. Ναι. Ναι, γιατί το φως είναι η ελπίδα. Το φως είναι η αγάπη. Το φως είναι το νόημα της ζωής. Επειδή οι μέρες που διανύουμε γενικά και τα 30 τελευταία χρόνια είχαν πολύ στρες, πολύ κυνήγι. Κυνήγι για το χρήμα, κυνήγι για τη θέση, το ένα το άλλο. Χάσαμε την ψυχή μας. Χάσαμε τον εαυτό μας μέσα σε όλα αυτά. Ψυχή. Την ψυχή. Την ψυχή, γιατί η ψυχή είναι η ουσία μας. Οπότε, εγώ τη συνάντησα τυχαία. Δηλαδή, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και θέλω να τα ακούσω. Πώς συναντά τυχαία ένας άνθρωπος την ψυχή του? Νομίζω ότι με υποχρέωσε το σύμπαν να τη δω. Διότι ήμουν πολύ ενεργός άνθρωπος. Είχα και 4 παιδιά, έγραφα πολύ, είχα σχολεία. Και η επαφή με τον εαυτό μου ήταν μόνο μέσα από τη γραφή και μέσα από την ανάγνωση. Ναι. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι τα χρόνια περνάνε και τα λοιπά. Έχω μια εμπειρία απίστευτη στην Αίγυπτο, όπου παθαίνω ένα μεγάλο σοκ με τις... Τέλος πάντων, πιστεύω εγώ ότι ερχόμαστε και ξαναερχόμαστε στη γη. Μετά ψυχωνόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Η ψυχή έρχεται. Και εσείς την εμπειρία βιώσατε δηλαδή εκεί? Είδα τον εαυτό μου σε άλλη ζωή. Α, δύο λεπτά, γιατί αυτά εμένα με ιντριγκάρουν πάρα πολύ πνευματικά. Ναι. Είναι κάτι που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας αυτό? Ναι, το έχω ξαναμοιραστεί, το έχω ξαναπεί στον κόσμο και όταν παρουσίασα το ένα βιβλίο που αναφέρεται σε αυτό το μυστικό άρωμα. Ήμουνα στο Καρνάκ, σε ένα ναό, με μια ομάδα Ελλήνων, μιλούσε η ξεναγός και ξαφνικά βλέπω έναν άνθρωπο πίσω από μια κολόνα, ντυμένο στα αρχαία, έτσι, με τους αρχαίους τρόπους. Ναι. Και τον αρπάζουν από το λαιμό και του λένε πρέπει να πεθάνεις. Λοιπόν, είδα αυτό και κάπου μέσα μου κατάλαβα ότι ήμουνα εγώ σε μια άλλη ζωή. Δηλαδή ήμουνα σίγουρη γι' αυτό, ενώ δεν πίστευα καθόλου. Αυτό είναι τώρα πολύ μεταφυσικό που ακούω. Είναι εντελώς υπερβατικό. Με βρήκε. Ναι, εμένα πάντοτε τρελά πράγματα με βρίσκουν. Ίσως επειδή μ' αρέσουν. Όχι, έπαθα σοκ. Πραγματικά λιποθύμησα. Γιατί ήταν πρώτη φορά που αντιληφθήκα κάτι, ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και όταν γύρισα στην Αθήνα, γιατί τότε έμενα Αθήνα, άρχισα και πλάκωσα βιβλία να δω πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό επιστημονικά. Ναι. Δεν είχε επιστημονική εξήγηση όλο αυτό. Είχε, με οδηγούσε συνέχεια στην ψυχή. Στην ψυχή και στο σύμπαν. Για 2-3 χρόνια ήμουν τελείως χαμένη, γιατί δεν ήξερα πλέον. Είχα χάσει τα πάντα. Τα πιστεύω μου. Γιατί ήμουν αριστερή, χωρίς Θεό, άθεη. Θέλω να πω, δεν μεγάλωσα με θρησκείες και τέτοια. Και ξαφνικά σε πάει στο θείο, σε πάει στη ψυχή. Οπότε τρελαίνεσαι. Λες, okay, αλλάζει όλη η κοσμοθεωρία. Μετακινεί το άξονα σου, εσωτερικός. Παντελώς. Όμως, βρίσκοντας την ψυχή και αυτό το όλο νόημα της ζωής, βρήκα την ηρεμία μου, την αρμονία μου και την ευτυχία μου. Και βρήκα τη δύναμη να κάνω, να αφήσω ένα γάμο, να κάνω καινούρια πράγματα, να φύγω από την Αθήνα και να έρθω στην Κρήτη να ζήσω, που ήταν το όνειρό μου. Με άλλαξε παντελώς όλο αυτό. Με όλους τους ανθρώπους που έχω μιλήσει και μου έχουν πει για αυτή τη στιγμή που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους, διαπιστώνω ότι είναι μία καθαρά επαναστατική κίνηση. Ναι. Γίνεται μια επανάσταση στο μέσα τους και στο έξω τους. Αλλάζουν άρδιν τη ζωή τους. Βέβαια. Άρα τελικά είναι πολύ εύκολο, Ζωέλ, να παρασυρθούμε, να ζήσουμε μια ζωή που δεν είναι φτιαγμένη για μας, δεν εκπληρώνει το μέσα μας, τις επιθυμίες μας. Αυτό ακριβώς. Ο περισσότερος κόσμος έτσι ζει. Περνάει μέσα από τα χρόνια και μέσα από τον κόσμο χωρίς να έχει βρει
ούτε τον εαυτό του, ούτε για ποιο λόγο ήρθε στη γη. Τι μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ναι. Γιατί όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε. Έτσι. Πρέπει να βρούμε, να συνειδητοποιήσουμε. Ναι, να βρούμε όλη τη φιλοσοφία της ζωής. Πολύ σημαντικό. Άπαξ και τη βρεις, τέρμα οι καταθλίψεις, τέρμα οι... Δεν είσαι πλέον χαμένος. Έχεις ένα νήμα και σιγά σιγά σκαρφαλώνεις ένα βουνό. Προς το φως. Προς το φως. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος που έχει βρει την ψυχή του, που έχει εναρμονιστεί με την δική του ιστορία? Είναι μαγικό, θα έλεγα. Είναι μαγικό γιατί εγώ ήμουν χαμένη για πάρα πολλά χρόνια. Έζησα δύσκολα και παιδικά και... Οπότε ήμουν πολύ χαμένη. Και με πολύ χαμένη μέσα στην χρόνια. Κατάθλιψη και μέσα σε... Και όχι, και τώρα μπήκαν όλα στη γραμμή. Καταρχάς, είχα ένα φοβερό μήνυμα όταν ήρθα στην Κρήτη μια χρονιά, που ήταν πάντοτε το όνειρό της ζωής μου να έρθω να μείνω εδώ. Μία μέρα κολυμπούσα και ένιωσα, και το περιγράφω, αυτή τη σκηνή την περιγράφω σε αυτό το καινούριο μου βιβλίο. Ένιωσα ότι όλο το είναι μου έχει ευθυγραμμίσει. Δηλαδή το σώμα μου, η καρδιά μου, το πνεύμα μου, η ψυχή μου, όλα μπήκανε σε μία γραμμή και εδώ ανήκω. Και γύρισα εκεί που έπρεπε να πάω. Είναι σπουδαίο αυτό όταν συμβαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου. Α, ναι. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία. Είναι τεράστια ευτυχία γιατί ξέρεις ότι έχεις κάνει σωστές επιλογές και ότι θα πας μπροστά και θα βρεις ακόμα καλύτερα πράγματα. Μιλώντας για το βιβλίο το καινούριο, τα επτασπράγιστα γυμνιστικά, ήρθε στη δική μου τη ζωή μία νέα πληροφορία. Μία επιστήμη που κάπου κάποια στιγμή είχα ακούσει κάτι, αλλά και δεν είχα μπει και εγώ στη λογική να κάτσω να το ψάξω, να δω, να το εξηγήσω μέσα μου. Ψυχογενεολογία. Και τι θέλω να πω αναφέροντας αυτή τη λέξη, σιδηρόδρομο. Εδώ η αγαπητή Ζωέλ Λοπινό μας λέει μία πραγματική ιστορία που συνέβη επί τουρκοκρατίας εδώ στο νησί μας. Πολύ σκληρή περίοδο, μία πολύ δύσκολη ιστορία. Όλο σκοτάδι, όλο δύσκολο πόνος. Αυτό που περιγράφεις. Πόνος, πολύ σκληρές συναισθηματικές και πρακτικές καταστάσεις. Και έρχεται λοιπόν αυτή η επιστήμη να εξηγήσει πώς αυτό που βίωσαν κάποιοι προγόνοι μας, τα τραύματα και τα ψυχικά, αλλά ακόμα και τα σωματικά που σωματοποιήθηκαν, μεταφέρονται στις επόμενες γενιές, τα κουβαλάμε εμείς οι επόμενες γενιές, ερήμην μας, ταλαιπωρούμαστε από ασθένειες ψυχικές και όχι μόνο, και δεν ξέρουμε γιατί. Και εδώ αυτή η επιστήμη έρχεται να μας απαντήσει, να πιάσει αυτό το μύτο, αυτό το κουβαράκι από την αρχή και να το φτάσει στο σήμερα. Ακριβώς. Το ανακάλυψα και εγώ πριν από μερικά χρόνια. Δεν είναι πολύ καιρό που ασχοληθήκα με την ψυχογενεαλογία. Είμαι μαμούνη, πάντοτε ψάχνω να βρω καινούρια πράγματα. Μου μίλησε καταρχάς μια φίλη μου Γαλλίδα, ψυχολόγος, για αυτό το πράγμα. Αλλά χωρίς να μου δώσει τις εξηγήσεις, γιατί μου είπε, άπαξ και βρούμε τι έχει κολλήσει σε ένα σημείο μιας οικογένειας που μπορεί να είναι πριν από δύο γενιές, τρεις, τέσσερις, μέχρι 12 γενιές πάει πίσω. Πάει πολύ πίσω. Ακριβώς. Άπαξ και βρούμε το μυστικό που έχει σφραγιστεί σε μια οικογένεια, απελευθερώνεται όλη η οικογένεια. Αυτό δεν είναι μεταφυσικό. Όχι. Είναι αυτό πρακτικό, είναι... επιστημονικό, δυτικό τρόπος σκέψης, ξεκάθαρα. Είναι, υπάρχουν δύο τρόπους να εισπράξεις την ψυχογενεαλογία. Η καθαρή ψυχογενεαλογία είναι ψυχολογία η οποία όντως σε πάει πίσω στον χρόνο και βρίσκει κάποιο μυστικό, το οποίο προκαλεί σε σένα μια στηρότητα. Δηλαδή, κάποιες γυναίκες δεν μπορούσαν να γεννήσουν παιδί και δεν μπορούσαν... Ο γιατρός να εξηγήσει. Αντικειμενικά να εξηγήσει γιατί συμβαίνει. Ναι. Και πώς βρέθηκε τελικά. Βρέθηκε ότι γενιές πριν μία προ γιαγιά πέθανε στον τοκετό και μετά όλες οι επόμενες γενιές πίστευαν ότι όταν γεννάμε πεθαίνουμε. Και η κοπέλα στις μέρες μας δεν ήθελε ασυναίσθητα να μείνει έγκυος για να μην πεθάνει. Άρα μία
ένα γεγονός που συνέβη στην πραγματικότητα. Τραυματιστικό γεγονός. Τραυμάτισε τις επόμενες γενιές. Όλες. Και το κουβαλούσαν αυτό το ψυχικό τραύμα, έτσι, το οποίο το σωματοποίησε μία από τις επόμενες απογόνους αυτής της οικογένειας. Και πόσα κουβαλάμε εμείς και δεν το ξέρουμε. Και ιδίως εγώ μελετώντας την ιστορία της Κρήτης για να γράψω αυτό το βιβλίο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα ιστορικό βιβλίο, πέρα το ψυχολογικό, κατάλαβα πολλά πράγματα από την συμπεριφορά των κριτικών. Για να τα μοιραστούμε αυτά, να τα κουβεντιάσουμε λίγο. Θέλω να πω ότι είναι ένας λαός που έχει υποστεί τόση βία, τόση καταπίεση. Αραβοκρατία, είναι το κρατία, τουρκοκρατία, επί σειρά αιώνων. Ετών, όπου τους πατούσαν πραγματικά στο λαιμό, όπου οι γυναίκες έπρεπε να βάζουν λάσπη στο πρόσωπό τους για να μην φανεί η ομορφιά τους, αλλιώς τις βίαζαν. Όπου ήταν ένας ολόκληρος αγώνας για να φάνε κάτι, γιατί τους παίρνανε... το βιός, ό,τι παρήγαγαν. Έτσι. Και επίσης η βία που χωρίς λόγο υπήρχε, δηλαδή από τους τουρκοκριτικούς κτλ. Οπότε κατάλαβα ότι... Αυτό πώς το ενσωματώσαμε εμείς και πώς το εκφράζουμε σήμερα. Όλοι λένε για τους κριτικούς ότι έχουν μια βία, έχουν ένα θυμό, έχουν... Όντως, όταν είσαι απ' έξω, το βλέπεις ότι υπάρχει μια απίστευτη ένταση μέσα στον καθένα και ιδίως σε κάποιες περιοχές, όπως τα Σφακιά, όπως έτσι, όπου οι άνθρωποι θυμώνουν για το παραμικρό, σκοτώνουν για το παραμικρό. Ναι, λέμε ότι το θυμικό κάποιων ανθρώπων είναι πολύ πιο έντονο ή δεν είναι τόσο εύκολα διαχειρίσιμο. Ναι, γιατί όταν έχει καταπιεστεί επί γενιές ολόκληρες, το θέμα του θανάτου, το θέμα της αδικίας, αυτό κάποια στιγμή βγαίνει και σκάει. Ναι. Έτσι. Εκδηλώνεται στη συμπεριφορά. Είμαστε και γενιές τώρα που καλούμαστε να καθαρίσουμε τα τραύματα των προγόνων μας. Είμαστε πιο συνειδητοί. Ναι. Ψάχνουμε περισσότερο την αλήθεια μας. Ακριβώς. Αυτή είναι η αλλαγή. Νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ψυχολογία σε αυτό. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει πια και από το... Είχαμε ξεφύγει, ελπίζω να μην χρειαστεί να το ξαναδιαχειριστούμε αυτό σε ευρεία κλίμακα, στο πώς απλά θα επιβιώσουμε. Mm. Μέχρι πριν μερικές δεκαετίες η Ελλάδα είχε πόλεμο. Mm. Οπότε οι άνθρωποι καλούνταν να βρουν έναν τρόπο να επιβιώσουν, να βρουν ένα κομμάτι ψωμί να δώσουν στα παιδιά τους. Άρα μετά μας δόθηκε ο χρόνος να δούμε πια από το ζήν στο ευζήν, να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Mm-hmm. Ακριβώς. Και... γνωρίζοντας καλύτερα και τον αυτό μας μέσα από την ψυχολογία, η οποία μπήκε τώρα πλέον στη ζωή μας, η κοινωνία απελευθέρωσε και τα ταμπού της. Τώρα μιλάμε τα τελευταία δύο χρόνια για το βιασμό και όλα αυτά. Είναι καινούριο στην Ελλάδα αυτό, έτσι. Ναι, είναι πολύ καινούριο και μακάρι να συνεχίσει η δυναμική του. Ναι, απλώς βγάζει πολύ μαυρίλα από την κοινωνία μας και συνήθως οι βιασμοί, οι βιασμοί μέσα στην οικογένεια επίσης, αυτά σφραγίζονται 7 φορές, θα λέω 7 σφραγίστα μυστικά, γιατί σφραγίζονται καλά-καλά, με αποτέλεσμα να βγαίνουν σε κάποια επόμενη γενιά. Μέσα στο βιβλίο εδώ περιγράφω επίτηδες μια γαλλική ιστορία, η οποία είναι αληθινή. Ένα παιδί στη Γαλλία πριν από 3-4 χρόνια, 16 χρονών, βίασε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο μια γειτόνισσά του. Την έδεσε, τη χτύπησε κτλ. Οι γονείς είχαν μείνει άναυδοι. Δεν περίμεναν τέτοια συμπεριφορά, ούτε από το γιο τους, αλλά ούτε και οι γείτονες. Ο πατέρας κατάφερε και έπεισε το δικαστήριο να μην τον στέλνουν φυλακή, αλλά να τον στείλουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, όπου θα τους φίξουν λίγο τις βίδες. Μπήκε σε ένα τέτοιο σχολείο και μια μέρα άρχισε να τραβάει μια κοπέλα μέσα στην αυλή, την είχε δέσει από το λαιμό και περπατούσε σαν το σκυλί. Ναι. Δεν έδωσε κανείς σημασία. Αυτή την κοπέλα μετά από λίγους μήνες τη βρήκανε μαχαιρωμένη, δεν θυμάμαι, 57 φορές, κάτι τέτοιο.
Και η φίλη μου, η ψυχολόγος λοιπόν, η οποία δούλευε για την αστυνομία, προσπάθησε να καταλάβει γιατί ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια που οι γονείς ήταν καθηγητές κτλ. Πώς έγινε. Ανάπτυξε τέτοια συμπεριφορά. Κάλεσε τους γονείς και τους είπε τι συνέβη στα παιδικά του χρόνια. Συνέβη κάτι. Όχι, όχι, όλα φυσιολογικά. Στη δική σας ζωή έχει συμβεί κάτι. Όχι, 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 μια χαρά είμαστε. Οπότε τους χώρισε, πήρε τη μητέρα και η μητέρα ομολόγησε ότι στα 16 της την βιάσανε. Δεν το είχε πει πουθενά, ούτε ο άντρας της το ήξερε, αυτό είχε περάσει μέσα στο παιδί. Και ο πατέρας ομολόγησε με τη σειρά του ότι η μητέρα του ήταν πρόστιχη, εκδιδόταν και τον εγκατέλειψε σε έναν δρόμο μια μέρα στα 16 του. Οπότε το παιδί έβγαλε όλο το πρόβλημα. Στα 16 του επίσης. Στα 16 του. Σαν αλγόριθμος μου μοιάζει όλο αυτό. Είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι πολύ συγκλονιστικά πράγματα. Ζωέλ, εσύ στη δική σου προσωπική ιστορία έχεις κάνει αυτή την αναδρομή πίσω, έχεις ρίξει φως στα σκοτάδια της οικογενειακής ιστορίας. Και ακόμα ρίχνω. Ακόμα ρίχνω. Και αυτό το βιβλίο, λοιπόν, γράφοντάς το, επειδή έχω κριτικές ρίζες από την πλευρά της γιαγιάς μου, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που στην αρχή δεν ήθελα να το γράψω. Γιατί? Το ένσυκτο μου έλεγε ότι θα υποφέρεις. Το ένσυκτο, γιατί δεν είχα ακόμα τη γνώση που απέκτησα διαβάζοντας και διαβάζοντας. Και όταν το ολοκλήρωσα, αισθάνθηκα ότι απελευθέρωσα μνήμες, μάλλον και από τους προγιαγιάδες μου. Το αισθάνθηκα μέσα μου, ότι κάτι απελευθερώθηκε. Λέγοντας την ιστορία κάποιου άλλου, στιγμή. Κάποιου άλλου, ναι. Αλλά αυτό λειτουργήσε και σαν ένας μηχανισμός μέσα σε σένα την ίδια. Έτσι, έτσι. Δεν ήταν τυχαίο που μου είπαν αυτή την ιστορία του Μανολιόπουλου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο άλλωστε, έτσι. Τελικά στη ζωή μας. Όχι. Φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα, ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Ναι, όχι, δεν είναι. Και ήρθε μια στιγμή που ήμουν έτοιμη πλέον να απελευθερώσω, γιατί έκανα ούτως ή άλλως μια δουλειά απελευθέρωσης. Γιατί τελικά, όσο δεν απελευθερώνουμε τον εαυτό μας από όλα τα τραύματα των παππούδων μας, δεν είμαστε ελεύθεροι, πραγματικά ελεύθεροι. Μας χειρίζονται οι καταστάσεις, μας προκαλούν κάποια συναισθήματα, τα οποία είναι αρνητικά πάντα, οπότε θυμό, μπορεί να είναι βία, μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι να είσαι θύμα κτλ. Και δεν είσαι ο εαυτός σου. Και είναι λίγο ανεξήγητο αυτό όταν συμβαίνει. Δηλαδή δεν έχεις μία αντικειμενική συνθήκη που θα σε κάνει τόσο βίαιο, τόσο θυμωμένο, τόσο βουτυγμένο στην κατάθλιψη. Ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που κουβαλούν πολλά αρνητικά συναισθήματα και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τα κουβαλούν αυτά τα συναισθήματα. Ας διαβάσουν το βιβλίο, θα καταλάβουν. Διαβάστε το βιβλίο και θα καταλάβετε πάρα πολλά, γιατί είναι βγαλμένο τη ζωή. Γι' αυτό το έγραψα. Έκανα ένα παραλληλισμό μεταξύ μια νέα κοπέλα σήμερα, η οποία βιώνει ουσιαστικά η οικογένειά της μια κατάρα εδώ και γενιές, αλλά δεν το ήξερε, το ανακαλύπτει τυχαία. Και με την ιστορία του Μανολιόπουλου, όπου καλείται να βρει γιατί συμβαίνει αυτή η κατάρα στην οικογένειά της. Από την αρχή χρησιμοποιείς και το βάζεις στο στόμα της ηρωίδας αυτής, της νεότερης της παρέας, τη λέξη ελευθερία. Ναι. Να είναι ελεύθερη, να ζήσει ελεύθερα έτσι. Και να απελευθερωθεί από όλα όσα κουβαλάει εν αγνία της. Ναι, γιατί η ίδια είχε καταλάβει ότι από μικρή είχε μια θλίψη. Το είχε καταλάβει και η μαμά της και δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί αυτό το παιδί γεννήθηκε τόσο θλιμμένο. Αφού γεννήθηκε μέσα στην αγάπη, ο μπαμπάς την αγάπησε, η μαμά την αγάπησε, γιατί είναι στα μαύρα ντυμένη πάντα. Και όλα εξηγούνται. Και στην προσωπική μας ζωή, όταν φτάνει εκείνη η κομβική στιγμή, να έχουμε μπροστά μας όλα τα δεδομένα.
Πάλι νομίζω ότι είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή στο πώς θα διαχειριστούμε εμείς τη δική μας ιστορία. Την ιστορία της οικογένειάς μας και των επόμενων γενεών μετά από εμάς και την προσωπική μας ιστορία. Τι ευθύνη θα αναλάβουμε. Γιατί είναι... μπορούμε να επιλέξουμε να μείνουμε εκεί που είμαστε. Ναι, μεν ζοριζόμαστε, αλλά το ξέρω αυτό που ζω. Δεν είναι η λύση. Πάλι κουκουλώνουμε, πάλι 7 ασφραγείς τα μυστικά, πάλι θα χτυπήσει τις επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κτλ. Δεν πρέπει. Το καλό είναι ότι σε κάθε οικογένεια υπάρχει πάντοτε ένας πολύ θαραλέος. Που θα μιλήσει. Που θα σκαλίσει. Α, που θα βγάλει το σκελετό από την πουλάπα που λένε. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα κάνει τα υπόλοιπα μέλη να μιλήσουν, ή μπορεί να μην είναι τα μέλη της οικογένειας, γιατί εδώ στο βιβλίο το βλέπουμε ότι η οικογένεια αντιστέκεται, mm-hmm. δεν θέλει. Κρατά το μυστικό καλά. Ναι, δεν θέλει να σηκώσει την ταφόπλακα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί πονάει. Πονάει. Όμως η ειρήνη σπρώχνει για να χάνει βρει. Ειρήνη με τον εαυτό της και να απελευθερωθεί. Μα ούτως ή άλλως. Ή θα βρει την αλήθεια ή θα πεθάνει. Οπότε... Εμένα μου άνοιξε αυτό το βιβλίο ένα νέο παράθυρο. Προσπαθώ τώρα έτσι να, από τη στιγμή που το πήρα στα χέρια μου και μπήκε η πληροφορία στο κεφάλι μου και όπως λες και εσύ δεν είναι ποτέ τίποτα τυχαίο. Mm-hmm. Κάνω αυτό το εσωτερικό ψάξιμο, να διαπιστώσω σταθερές που με ενοχλούν και που δεν μπορώ να τις εξηγήσω με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που μας ενοχλούν και τα δημιουργούμε μόνοι μας. Δεν μας φταίει κανείς άλλος, αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε και mm-hmm. να τα θεραπεύσουμε ενδεχομένως. Ναι, αλλά ακόμα και αυτά που δημιουργούμε μόνοι μας έχουν κάποια αιτία. Ναι, έχουν βρει ένα έδαφος που έχει καλλιεργηθεί. Ακριβώς. Από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Και άλλωστε είναι ευρέως αποδεκτό πια. Δεν κουβαλάμε μόνο το βιολογικό μας DNA. Κουβαλάμε το κοινωνικό μας DNA σαν λαός. Βεβαίως. Άρα και το κοινωνικό μας DNA σαν κομμάτια μικρότερων συστημάτων, της mm-hmm. οικογένειάς μας και όλων των προηγούμενων. Γενεών. Βεβαίως. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον, ναι. Έτσι, επιστημονικά. Στην Ελλάδα δεν είναι πολύ γνωστή η ψυχογενεαλογία, δυστυχώς, ακόμα, διότι νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει θαύματα, θα μπορούσε να απελευθερώσει πάρα πολύ ενέργεια. Ειδικά σε κλειστές κοινωνίες, όπως είναι η Κρήτη, που παρά το γεγονός ότι είμαστε εξωστρεφείς ίσως προς την εκδήλωση, είμαστε επιφανειακοί, mm-hmm. είμαστε βαθιά συντηρητικοί, mm-hmm. βαθιά εξωστρεφείς, βαθιά πληγωμένοι κοινωνικά, mm-hmm. κοινωνικοπολιτικά μέσα στο πέρας του χρόνου. Έτσι. Ζούμε σε εποχές που ανακαλύπτουμε και βλέπουμε πια μπροστά στα μάτια μας ότι όντως η βία με όλες τις μορφές είναι. Έχει πολύ αυξημένα ποσοστά στο νησί. Το ξέρουμε, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι είναι πιο υγιές πλέον να μιλάμε ανοιχτά γι' αυτό και να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, παρά να μένουμε με το δάχτυλο σηκωμένο ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι βίαιοι. Δεν αρκεί η διαπίστωση. Όχι, όχι, δεν φτάνει και θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι. Έτσι, διάβασα προημερών ότι η Κρήτη είναι πρώτη στις εκδηλώσεις βίας απέναντι στις γυναίκες ναι. κτλ. Και του ζώων, πιστεύω. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Είναι ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό. Όπως ασχολούμαστε με τις περιοχές που έχουν μια συγκεκριμένη, ας πούμε, πάθηση, ξέρω εγώ, αυξημένα ποσοστά θυροειδή κάποιες περιοχές. Ναι. Και εστιάζουμε εκεί από πάνω και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Αντιστοίχως θα έπρεπε να κοιτάξουμε και αυτό το κομμάτι, το ψυχογενεαλογικό. Έτσι, έτσι. Και κοινωνικά το κουβαλάμε. Ζωέλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ για τη γνωριμία μας από κοντά. Ευχαριστώ πολύ και για το δώρο. Έχει να πέσει πολύ διάβασμα αυτές τις μέρες. Θα σε ευχαριστώ. Σε ζωηλίαση. Ζωηλίαση. Μ' αρέσει. Το δέχομαι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα και για την ωραία συζήτηση. Χαρά μου.